του Αγίου Νικολάου που σήμερα θα έχουμε την πρώτη αγωνιστική για τη Summer Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Westside και Escapers, οι οποίοι θα ξεκίνησε ζεστά το παιχνίδι με ένα τριποντάκι. Νωρίς νωρίς το πρώτο στόχο σουτ. Μια διακοπή τώρα στο παιχνίδι, καθώς υπάρχει ένα θεματάκι με τον πίνακα. Ένα τρίποντο του Γαλανόπουλου, δεν θα βρει στόχο. Τώρα η μπλε με τον Τσιάσιο να αφήνει στην κορυφή. Τα καθιά τρεις, μάζεσαι. Ο Τριανταφυλλίδης. Μεντσάουι. Έχει βάλει πλάτη ο Αθανασιάδης, κλείνεται από δύο. Πάσε το όμως να καταλήξει σε αντίπαλο. Κύριο Τσιάσιος. Και αυτός τον τάγκα. Ακόμα ένα τρίποντο έστωχο για τους γηπεδούχους από τον Γάτο. 0-6 πλέον με δύο τρίποντα. Ο Γάτος ήταν ο εκτελεστής νωρίτερα. Αθανασιάδης τώρα πήρα τον Ελμεντσάουι, βρήκε τον 30-φιλίδη στην κίνηση. Καλάθι και φάουλ. 2-6 ο 30-φιλίδης σπάει το ρόδι και για τους γηπεδούχους. Έχει ευκαιρία για ένα έμεσο τρίποντο. Ετοιμάζει τώρα για τη συμπληρωματική βολή του. Θα την χάσει. Όμως έχουμε επιθετικό rebound τον Ελμεντσάουι. Η κατοχή είναι για τους Escapers, όπως λέει ο ρέφερι. Τάγκας κάνει τις τρίπλες, θα βρεθεί στο παρκέ. Βρήκε την ευκαιρία για να κλέψει ο Νικολάου, θα φτάσει μέχρι το lay-up, δεν θα σκοράρει όμως ο Ηλίας Νικολάου. Αυτός έχουμε και ακόμα έναν Νικολάου στο Westside, τον Νίκο. Είναι η νέα προσθήκη για την Summer League. Πολύ κακή πάσα από τον Γάτο. Παραβρήκε στην γωνία του ταμπλό και κατέληξε εκτός τώρα. Βλέπουμε στο παρκέ και τον έτερο Νικολάου, τον Νίκο, ο οποίος θα πάρει την θέση του Ηλία. Γαλανόπουλος. Τριανταφυλλίδης του δίνει ξανά. Παλασιάδης δυσκολεύεται, θα χάσει τελικά. Η μπάλα φτάνει στον Γάτο. Για δύο πόντους εύστοχο τον Σιάσιο. Στο 2-8 πλέον οι Escapers. Καλανόπουλος ωραία τρίπλα. Ο Μενσάουι πασάρει τελικά. Φτάει απέναντι ο Νικολάου, τώρα θα τον βρει ο Τριανταφυλλίδης. Σπασιμό της μέσης, μια δύσκολη προσπάθεια, μάζεψε ο Τάγκας. Κάποιος φεύγει στην άλλη πλευρά, ζητάει και παίρνει την μπάλα στα χέρια του στην συνέχεια. Ο Μπομπότης, ο Μπομπότης ως τότε. Και εκείνος που κερδίζει στο φάουλ. Βολές λοιπόν για τον παίχτη των Escapers, ενώ διανύσαμε τα πρώτα 3 λεπτά του παιχνιδιού. Στο 2-9 τώρα το σκορ. Κάνει την δεύτερη, αλλά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του. Τσιάτσιος είναι μόνος για τρεις. Μπομπότη σε καλύτερη θέση, δεν μπορεί να σκοράρει. Πέραν τώρα οι γηπεδούχοι, τον Γαλανόπουλο να κατεβάζει. Τριανταφυλλίδης. Θα
εκτελέσει. Ο rebound στα χέρια του Τάγκα, ο οποίος θέλει να τρέξει γρήγορα. Νικολάου έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του, Γάτος αφήνει στην γωνία. Παίρνει και πάλι, θα εκτελέσει. Ακόμα ένα shoot μέσα και αυτό από τον Γάτο, ο οποίος θα πάει καλά μέχρι στιγμής, πίσω από τα 6.75. Στο 2.12 πλέον το σκορ στο σύν 10. Νωρίς οι Escapers. Από την άλλη κολλημένη στους δύο πόντους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δείχνουν να δυσκολεύονται σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Θανασιάδης δεν μπορεί. Διεκδικήσει την μπάλα, θα πάρει ξανά. Συνεχίζει, έρχεται την τάπα από τον Γάτο. Αυτός έχει πετάξει εκτός την Πορτογαλή. Μπορείς να επιτρέπει. Να επιτρέψει στον αντίπαλο του να καταφέρει κάτι καλό. Νικολάου τώρα θα βρει ωραία τον Θανασιάδη. Πέραφος ο Τάγκας. Παίξε με την δύναμη του ο ψηλός στον Westside. Αλλά ούτε τώρα ήρθε το καλάθι. Γιάτσιος. Γατός βλέπει τις κινήσεις. Μείνει στην γωνία. Τρίποντο άστοχο όμως από τον Μπομπότη. Θετικό rebound. 9-14 επίθεση έτσι για τους γαλάζιους. Γιάτσιος το θέλει το σου, το πήρε, δεν το έβαλε. Μπομπότης όμως μαζεύει. Γαρίνης. Δεν πήγε κανείς πάνω του. Τιμώρησε την αντιπαλή άμυνα για το 2-14. Σαφώς ο καλύτερος ρυθμός επιθετικά από τους Escapers. Βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις, πετυχαίνουν πιο εύκολα καλάθια και βρίσκονται στο σύν 12 πλέον. Θανασιάδη συνεργάστηκε με τον Γαλανόπουλο, έφτασε μέχρι το δεξί layup για το 4-14. Δίνει τη λύση μετά από ώρα στην ομάδα του και μειώνει και πάλι στρογγυλά στους 10. Γάτος άφησε στον Τσιάτσιο. Ρέει και εκείνος τον Μπομπότη. Γαρίνης πήρε τελικά. Ηρεμεί την κατάσταση τώρα ο Τάγκας. Πάσε στη γωνία. 2 δευτερόλεπτα προλαβαίνει στο τσάκο το χρονόμετρο ο Τσιάτσιος. Δεν έχει ακουμπήσει όμως η μπάλα σε φάνη. Και έτσι η κατοχή περνάει στους γηπεδούχους. Λευκόπουλος τώρα στο μάτς για τους Westside. Από την άλλη έχουμε τον Καζαναστάση στο παρκέ, όπως και τον Στρεμιέτσνη και τον Βενέτη. Καλανόπουλος βρήκε την τρύπα για να περάσει την πάσα στον Αθανασιάδη. Κατοχή. Για ποιον είναι τελικά, για τους Westside λένε οι διαιτητές. Θανασιάδης θέλησε να παίξει με τον Τριανταφυλλίδη. Η άμυνα όμως τον δυσκόλεψε αρκετά, δεν μπορούσε να υποδεχθεί την πάσα. Στρεμιέτσι θα πάρει, θα χτυπήσουν γρήγορα οι Escapers, όχι καλά όμως. Αφού σας το είχε στην προσπάθειά του. 3.55 ακόμα για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Λευκόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια μαζί στο Βενέτης. Κάποιος άφησε στο πλάι. Βενέτης πήγε προς τα μέσα, κοντρά στον Αθανασιάδη. Παλεύουν και οι δύο. Κατοχή είναι για ποιους? Τελικά για τους γηπεδούχους, για τους οποίους επιστρέφει ο Ηλίας Νικολάου στο μάτς. Ο Γαλανόπουλος είναι αυτός, θα περάσει εκτός. Λευκόπουλος αφήσει στον Βολόν, θα κάνει ένα κοντό σουτ. Γιατσιός πήγε προς τα μέσα, όλο το δρόμο. Στρεμιέτσι δεν μαζεύει, έχει πατήσει γραμμή όμως. Συνέχεια με Ηλία Νικολάου, αφήνει τον Νίκο και αυτός με τη σειρά του τον Τριανταφυλλίδη. Πιέζεται ο Νικολάου. Υπάρχει φάουλ τον Κάζ Δαναστάς. Με συγχωρείτε από τον Σασά.
Έχουμε και βόλες για τον Νικολάου. Εύστοχος την πρώτη. 5-14. Δύο στις δύο για το 6-14. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σκιάτσιος, δίπλα του στον Γκάτο. Βενέτης Σολομών, αφού θα επιχείρησε ένα τρίποντο. Αλλά στα χέρια του Τριανταφυλλίδη, 2-40 ακόμα. Λευκόπουλος στην κορυφή. Εκτελεί για τρεις, μπάλα στο σίδερο. Βενέτης είναι και ένα μαζέτσι. Για τους πέρασε το κέντρο. Του δίνει επιλογή για σκρίνο σαν σας. Γάτος προσποιήθηκε. Καλή άμυνα τον Νικολάου προς στιγμή. Θα περάσει όμως ο Σκιάτσιος με τα αριστερό. Δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Ηλίας Νικολάου τώρα στον Νίκο. Και πάλι Ηλίας. Δεν θα διστάσει να το πάρει. Δεν θα το βάλει. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια από τον Λευκόπουλο, ο οποίος έπεσε πάνω στον Στρεμιέτσι την ώρα που διεκδικούσαν το rebound. Δύο αλλαγές τώρα για τους Westside. Με Μπελεχάκη και Παντρευτάκη να παίρνει στο παρκέ. Κάτσιος στην γωνία ο Στρεμιέτσι. Σουτάρε. Πολύ καλή όμως η εκτέλεση. Νίκος Νικολάου αφήνει στην περιφέρεια. Πάλι θα πάρει από την γωνία. Δεν θα το βάλει. Τελευταίο 1,5 λεπτό τώρα στην πρώτη περίοδο. Παραμένει το 6-14. Φιάτσιος. Πήρε ο Γάτος. Τον Στρεμιέτσι. Στα 2 δευτερόλεπτα το ρολόι αναγκάζεται σε ένα δύσκολο σουτ. Ο Βενέτης δεν βγήκε καλά εδώ η επίθεση για τις μπλε, γι' αυτό έχουμε και τις φωνές από τον Τάγκα. Μένουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου πάντα. Παντρευτάκη στην πλάτη του Σασάς. Θα γυρίσει με το δεξί. Δεν θα σκοράρει μαζί ο Γάτος. Μακρινή πάσα με στόχο τον Βενέτη, πήρε εκείνος. Με φόρα ο Γάτος. Έβαλε το καλάθι. Νικολάου τώρα στην άλλη πλευρά. Ηλίας Νικολάου στον Μπελεχάκη. Θα εκτελέσει γρήγορα και θα το βάλει. 9-14. Ο πρώτο τρίπο του Μπελεχάκη είναι και εύστοχο. Μειώνει τώρα στους 5 πόντους. 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 16 τώρα διαθέσιμα για τους γαλάζιους. Για τους άξιους τον Βενέτη. Αυτός σηκώθηκε από κοντά. Μάζεψε ο Νικολάου. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Westside. Νικολάου τώρα ρίχνει ταχύτητα. Πήρε ο Μπελεχάκης. 4 δευτερόλεπτα πρέπει να εκτελέσει. Αυτό θα κάνει, δεν θα το βάλει όμως. Πρόλαβε ο Μπελεχάκης το ρολόι. Μετράει κανονικά. 11-14 με το δίποδο του Μπελεχάκη. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώνεται με τους σκέπες να προηγούνται για 3 πόντους. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος του παιχνιδιού. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με το δίποδο του Μπελεχάκη στην εκπνοή. Μελεχάκης ο οποίος έκανε το 11-14. Αυτό ξεκινάμε και το δεύτερο δεκάλεπτο. Κιάτσιος. Πήρε ο Γάτος. Θα πάσουν όμως εδώ οι escapers. Πίεση ψηλά στον, από τον Τσιάτσιο, ο οποίος τελικά θα πάρει την μπάλα και πάλι. Δεν πάει στα Τσιάτσιο στον Γάτο. Σας, ο δεύτερος Λευκόπουλο δεν μπορεί να σκοράρει. Νικολάου κρατάει. Άσε δίπλα του ο Λευκόπουλος. Ο Τρεφτάκης
με πλάτη. Θα γυρίσει. Υπάρχει φάουλ. Έχει γίνει τον Τσιατσιό. Νικολάου παίρνει και εκτελεί αμέσως. Θα το βάλει. Ο Βάτος αφήνει στον Τάγκα. Σε φεύγει από τον Νικολάου. Με πάσες από το πλάι. Θα πάρει την πρώτη του προσπάθεια στο μάτς. Θετικό rebound του Γκάτου. Τσιάτσιος τώρα για τρεις. Αστοχή αυτό. Και καθαρίζουν τελικά η West με τον Νικολάου. 2-1-2-2 μπροστά. Νίκος Νικολάου με χώρο και χρόνο για να σημαδέψει. Δεν θα το κάνει σωστά. Μελεχάκη σειρέμει τώρα την κατάσταση στην επίθεση της ομάδας του. Νικολάου θα πάρει το τρίποντο, θα το χάσει και εκείνος. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο καλά στην δεύτερη περίοδο. Δε Πάστας. Πήρε ο Γάτος. Συμπέκτη βρήκε την λύση στα χέρια του Κιάτσι, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ τον Λευκόπουλο. Ένα φάουλ που θα τον φέρει στην γραμμή για δύο βολές. Ενώ επιστρέφει ο Γαρίνης για τους Γαλάζιους. Την αλλαγή έχουμε και για τους Westside, αλλαγές βασικά. Γαλανόπουλος και Αθανασιάδης τώρα στο παρκέ. Άστοχη πρώτη βολή από τον Τσιάτσιο. Βάζει την δεύτερη και αυτό είναι ο πρώτος πόντος που βλέπουμε στην περίοδο. 11-15. Γαλανόπουλος. Λευκόπουλος από την κορυφή θα το βάλει. 14-15. Ο Λευκόπουλος φέρνει σε απόσταση αναπνοής πλέον του Westside. Πλησιάζοντας τον έναν πόντο. Κάτσες περνάει από πίσω του, απλώνει το χέρι ο Νίκος Νικολάου. Έχει κάνει το φάουλ που είναι το δεύτερο για τους γηπεδούχους. Γάτος έκανε την κίνηση ο Τάγκας, τον επέλεξε, προτιμάει να αποστάρει. Κλείνεται και από Αθανασιάδη και Λευκόπουλο, βρήκε όμως τον χώρο και τον τρόπο για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 14-17. Αλανόπουλος. Καστή πάσα για τον Αθανασιάδη από τον Μπελεχάκη. Αδύναμο το τελείωμά του. Άντως θα κάνει καλή πάσα. Στάει και συγγνώμη αμέσως από τον συμπαίκτη του. Νικολάου θέλει να εκμεταλλευτεί το λάθος. Ένα αντιπάλων μετράει κανονικά το καλάθι. Παίρνει το maximum από αυτή την φάση ο παίκτης των Westside, ο οποίος έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει. Τριανταφυλλίδης τώρα θα επιστρέψει. Παίρνει θέση του Λευκόπουλου. Ενώ ετοιμάζεται ο Νίκος Νικολάου για την βολή του, θα την βάλει και αυτή στην ισοπαλία το μάτς. 17 όλα. Τσιατσιός πάει προς τα μέσα χωρίς φόβο. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Τριανταφυλλίδης παίζει με τον Νίκο Νικολάου. Αναστιάζει θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Τσιατσιός βρήκε γρήγορα τον Γάτο, χτύπησαν στον εφηδιασμό οι μπλε. Πέρασαν μπροστά και πάλι 17-19. Γαλανόπουλος. Τριανταφυλλίδης άφησε στον Μπελεχάκη. Και πάλι θα πάρει ο Τριανταφυλλίδης κακό το σούτ του. Παρακατέληξε airball, μάζεψε ο Τσιάτσιος και βρήκε τον Γάτο για να τρέξει και πάλι escapers. Αυτή τη φορά όμως δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Η μπάλα είναι για τους Westside. Βλέπουμε ότι οι escapers επιλέγουν να τρέξουν κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία. Προσπαθούν να πιάσουν αν οργάνωτοι την άμυνα των Westside.
offside. Κάποιες φορές το έχουν καταφέρει καλά, κάποιες άλλες δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Όπως και να έχει, το σκορ τώρα δείχνει 17-19. Αθανασιάδης από την άλλη, και ακόμα μια φορά δεν τροφοδοτείται σωστά. Και έτσι έχουν ευκαιρία για ακόμα έναν ευνηδιασμό οι Escapers, οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι το καλάθι, με τον Βενέτη αυτή την φορά. 17-21. Καλανόπουλος προσπαθεί να αποφύγει τον τάγκα, αυτός θα του κάνει το φάουλ. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς. 5-23 πριν να ολοκληρωθεί και το πρώτο ημίχρονο. Παλασιάδης θα πάρει την προσπάθεια κόντρα στο Μαρίνι. Αυτός θα ψάξει και πάλι μια μακρινή πάσα. Αυτή τη φορά όμως έγκλειτο σαν το λάθος η Γαλάζη. Αλλά θα γίνει λάθος το λάθος. Και έτσι η κατοχή επιστρέφει και πάλι στους φιλοξενούμενους. Έχουμε επανάληψη της επαναφοράς. Αφήνει στον Τσιάτσιο. Σε πάσα σου δίνει επιλογή για σκριν. Σε πάσα την κατάλαβε ο Αθανασιάδης. Πελεφάκης. Κατάει. Άφησε τώρα στον Νικολάου. Αθανασιάδης με φόρα. Δεν μπορούσε ούτε τώρα να σκοράρει. Το ψάχνει το καλάθι ο Αθανασιάδης. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να προσφέρει στην ομάδα του αυτά που μπορεί να κάνει. Ο Τσιάτσος από την άλλη θα σκοράρει για το 17-23. Καλανόπουλος. Παρασιάδης έφτασε κοντά, το βάλε τώρα. Έφτασε σε θέση βολής. Άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 19-23. Είναι και πάλι έξω ο Βενέτης De Pastas. Ο Τάγκας για να πάρει το σούτ. Κατοχή είναι για τους Westside. Στον Βενέτη μπροστά του Αθανασιάδη, θα μείνει τώρα με τον Βενέτη. Στα 7 δευτερόλεπτα πήγε κοντά. Παλεύει εκεί, δίνει την μάχη. Τριαλαφυλλίδης θα την νικητή, θα σκοράρει για το 21-23. Στον τρίποδο πλησιάζουν πλέον οι γηπεδούχοι. Ξέρω De Pastas. Πατάει γερά, σηκώνεται από κοντά. Αστοχή. Μάζεψε ο Γαλανόπουλος. Πελεχάκης. Αναστιάδης. Θέλει να πλησιάσει. Θα μαζέψει ο ίδιος το rebound από το δικό του αστοχο σούτ. Νικολάου για 3. Θα το χάσει. Προλαβαίνει ο De Pastas. Καθίδε τώρα στον Τσιάτσιο. Τάγκας. Μένει κολλημένος πάνω εδώ στον Τσιάτσιο. Νικολάου θα του κάνει το φάουλ καθώς τον πέρασε ο αντίπαλος του. Και έχουμε βολές για τους Escapers, για τους οποίους θα επιστρέψει ο Σασάς στην θέση του Γαρίνη. Ο Ελμενσάου επίσης θα μπει τώρα στο παρκέ σε λογαριασμό των Westside, οι οποίοι έκανε το τρίτο ομαδικό φάουλ τους νωρίτερα. Από 3 έχουν οι δύο ομάδες. Τσιάτσιος θα βάλει την πρώτη. 21-24. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή. 21-25.
άλλα έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Δάγκας. Πάσα στο πλάι, είδε την κίνηση του Βενέτη, αυτός με δύναμη σηκώθηκε και άφησε την μπάλα στο καλάθι για το 21-27. Ηλίας Νικολάου. Βγήκε πολύ ψηλά ο Μποπότης, δεν μπορούσε να τον παίξει στα πόδια ο Νικολάου Ελμενσάουι. Άσε τον Τριανταφυλλίδης, καστήπασε για τον Αθανασιάδη από κοντά. Μάζεψε ο Τριανταφυλλίδης. Αμένει και η δεύτερη ευκαιρία. Ο Βότης θέλει να παίξει γρήγορα με τον Βενέτη. Τάγκας πάει προς τα μέσα, άρχισε στο πλάι. Δεν πάσα, έχει πολύ χώρο για να πλησιάσει. Θα το κάνει με επιτυχία. Θα αφήσει την μπάλα στον στόχο. 21-29. Τελευταίο 1,5 λεπτό πριν την ανάπαυλα. Στο σύν 8 οι Escapers, οι οποίοι παίζουν κυρίως κοντά στην ρακέτα. Αλανόπουλος πάρει το τρίποντο, δεν θα το βάλει, μαζί του Ελμενισάουι. Ο Πότης εκεί πήγε για να δυσκολέψει τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος θα λέει με τον συμπαίκτη του. Στα 11 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το ρολόι για την επίθεση των Westside. Νικολάου εκτελεί. Και εκείνος, τελευταίο λεπτό και επίσημα στην δεύτερη περίοδο. Τάγκας, πάνει ξανά. Πάστα σε αυτή τα αριστερά, Βενέτης, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα το βάλει κιόλας. 21-32, η διαφορά ανεβαίνει και πάλι σε διψήφιο νούμερο. Με τους φιλοξενούμενους να κάνουν ακόμα ένα ξέσπασμα. Το 21-23, ένα σερί 9-0. Να έχουν καταφέρει να κάνουν οι Γαλάζιοι. Τάγκας φεύγει μπροστά. Τώρα παίρνει και αφήνει στον Δεπάστα. Και αφήνει και αυτός εξαιρετικά στον Μποβότη, θα το χάσει όμως. Μια επίθεση 8 δευτερόλεπτο Νικολάου στα 6. Στα 2 μπαίνει και βγαίνει μπάλα στο κετάρι. Εδώ βλέπετε και πως θα αντιδράει. Φινάλ λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου με το σκορ 21-32. Επιστροφή και πάλι στην δράση εδώ στο μισό του Αγίου Νικολάου. Στο 21-32 βρίσκεται το σκορ. Καθώς στο φινάλε της δεύτερης περίοδου, με συγχωρείτε, οι Escapers κατάφεραν να ξεμακρύνουν ξανά και να φτάσουν στο σύν 11, εκμεταλλευόμενοι και την δύναμη που έχουν κοντά στην ρακέτα. Τώρα έχουμε ένα φαουλ πάνω στον Αθανασιάδη και γρήγορα νωρίς στην τρίτη περίοδο, όχι τελικά δεν θα έχουμε πολλές. Φέρουν οι γηπεδούχοι από την baseline, Νίκος Νικολάου, η μπάλα πέρασε κάτω τα πόδια του Γαλανόπουλου. 2-1-2 ενός τώρα, ο Δεπάστας επέλεξε να σκοράρει ο ίδιος, δεν τα κατάφερε όμως, οπότε θα κάνει το λάθος στη συνέχεια. Νικολάου, υπάρχει φαουλ στον Γαρίνη. Την ευκαιρία τους οι γηπεδούχοι. Ήταν την βιαστική κίνηση του Μπομπότη αλλά και την αστοχή προσπάθεια του Δεπάστα. Στην κραμή τώρα ο Νίκος Νικολάου θα βάλει την πρώτη βολή για το 22-32. Κάνει την δεύτερη. Δεν μπορεί να καθαρίσει τη φάση όμως ο Γάτος και έτσι παραμένουν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Αθανασιάδης πάρει μια εκτέλεση. Στιατσιός μαλάει στην άλλη πλευρά. Εκτελεί
από την περιφέρεια. Ένα καλό το σούτ μαζεύσε ο Γαρίνης. Ήταν δύο παίχτες εκεί τον Westside. Ανάμεσα τους ο Γαρίνης και ο παίχτης των Escapers τελικά κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Και τώρα θα πάει και στην γραμμή της φιλανθρωπίας μετά το πρώτο μαδικό των γηπεδούχων. Έξω η πρώτη βολή. Θα βάλει την δεύτερη για το 22-33. Αλανόπουλος. Περνάει η πάσα του. Κάτος και την επιλογή του δεν πάσα, δεν μπορέσε να τον βρει καθώς δυναμικά ο Νικολάου άπλωσε το κορμί του και πέταξε έξω στην μπάλα. Πανέφερε ο Κάτος. Της αφήνει στον Τσιάτσιο στα 9 δευτερόλεπτα το ρολόι. Πάσα πίσω από την πλάτη. Με πάστα στήνει ξανά. Νικολάου όμως είναι εκεί για να κλέψει και να βρει τον έτερο Νικολάου. Η Λία προσπαθεί να γλιτώσει από τον Γάτο. Τελικά μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για τους Westside και πάλι. Όχι, για τους Escapers τελικά η κατοχή. Πήρε στην γωνία ο Γάτος και βρήκε τον Γαρίνη. Αυτός τον με πάστα κατέβασε το χέρι του Τριανταφυλλίδης και έχουμε φάουλ για τον δε πάστα. Φάουλ που είναι το δεύτερο για τους Westside, όσα δηλαδή έχουν κάνει και οι Escapers μέχρι στιγμής. Σε πρώτη βολή, δεν αλλάζει το σκορ. Θέλει τώρα και την δεύτερη, αυτή θα την βάλει για το 22-34, όσους πόντους έχουμε δει μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο, τους έχουμε δει από την γραμμή των βολών. Νικολάου, Γαρίνης και Δεπάστας. Δεν έχουν πετύχει τρεις πόντους που έχουμε δει συνολικά. Θα έρθει τώρα το καλάθι μετά την ωραία στιγμή του Αθανασιάδη για το 24-34. Τσιάτσιος, Πάστας, βρήκε φόρο, πήρε το σουτ. Νίκος Νικολάου τώρα θέλει να ανεβάσει τα κύρτα. Ηλίας Νικολάου θα το πάρει το τρίποντο, δεν μπαίνει όμως. Κατσιός θα περπάσει ξανά από τους σταθερούς οργανωτές των επιθέσεων των Escapers. Εκεί να πάει από τα αριστερά τώρα, μείνει με τον Τριανταφυλλίδη. Γάτος με τον Νικολάου μπροστά του. Γαρίνης του δίνει το screen. Πάσα φτάνει στον Δεπάστα, αυτός επιλέγει τον Μπομποτή στην συνέχεια. Τον Μπομποτή προσφέρεται. Αλλά το ρολόι έφτασε στο 0 χωρίς να βρουν κάποια εκτέλεση. Οι Γαλάζιοι και έτσι πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεσή τους με τον Λευκόπουλο τώρα να επιστρέφει για τους Westside. Τον Νίκο Νικολάου κατεβάζει. Λευκόπουλος στο τρίποντο, το οποίο είναι άστοχο, Αθανασιάδης μάζεψε και το φάουλ έχει γίνει από τον Μπομπότη και είναι και το τρίτο για τους Escapers. Λευκόπουλος, Τριανταφυλλίδης κλείστηκε αυτό και πάλι στον Λευκόπουλο. Πιέζεται αυτός, ο Αθανασιάδης του δώσε βοήθεια, 4 δευτερόλεπτα, 3, ανάμεσα από 2 θα πάρει ένα δύσκολο σούτ. Ο Αθανασιάδης, καθώς ο χρόνος τελείωνε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ενώ τώρα υπάρχει πυροφάουλ πάνω στον Γάτο.
τρίτο και για τους γηπεδούχους. Ο Ενέτης στο παρκέ και πάλι στην θέση του Μπομπότη. Γιατσιός Γατός θα εκτελέσει κατευθείαν. Παρασιάδης άρχισε στον Λευκόπουλο. Γατός μένει φύλλα για να τον πιέσει, θα του κλέψει την μπάλα. Συνεχίζει ο ίδιος, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Δεν θα το βάλει, έχει κερδίσει όμως το φαουλ από τον Αθανασιάδη. Και με αυτόν τον τρόπο οι Westside κάνουν το τέταρτο ομαδικό τους. Στην πρώτη ο Γάτος. Είμαστε και για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. Για το 24-35. Αναφιάδης. Φρίγμα τώρα για φάουλ του Γαρίνη, τέταρτο και για τους φιλοξενούμενους. Κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στα 5 και 48 προηγουμένου θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Νικολάου άφησε στον Λευκόπουλο. Ένα καλό το σούτ του. Γιάτσιος, μια γρήγορη επίθεση εδώ των Γαλάζιων. Γάτος είναι εκτελεστής για το 24-37. Παναστιάδη θα πάει και αυτό σε μια γρήγορη προσπάθεια. Δεν μπορείς όμως να αφήσεις την μπάλα στο καλάθι. Πήρονται πάστα, σπέρνει τα βήματα. Φαουλ από τον Λευκόπουλο και μπαίνουν στον bonus πλέον οι Escapers. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Για να βάλει την πρώτη για το 24-38. Θα βάλει και την δεύτερη, 2 στις 2 για το 24-39. Στο σύν 15 πλέον οι Escapers φτάνουν την διαφορά στη μέγιστη τιμή της απόψε. Νικολάου ο Τριανταφυλλίδης. Παναστιάδης άρχισε στον Νίκο Νικολάου. Πάει μέχρι μέσα. Κόπουλος. Έχετε την τάπα από τον Γάτο. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Εννοώ με το σώμα. Έχει γίνει με τον, από τον Γάτο. Και έτσι συμπληρώνεται τα 5 ομαδικά και από τους Escapers. Η πρώτη, 5-39. Φάνει την δεύτερη όμως ο Λευκόπουλος. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Τριανταφυλλίδη. Έτσι, μετακινούμαστε στην άλλη πλευρά για τις βολές των Γαλάζιων. Ο Γάτος θα πάει στην εκτέλεση. Μέσα η πρώτη βολή. 25-40. Θα χάσει την δεύτερη. Δε πάσας μαζεύει το επιθετικό rebound. Νέα επίθεση έτσι για τους Escapers. Ζήτησε ο Γάτος, πέρασε εξαιρετικά στον Βενέτη. Αυτός από κοντά δεν θα σκοράρει. Ο Κωσασάς στην συνέχεια κάνει το φάουλ. Να μαρτύρεται κιόλας στον ρέφερι καθώς διαφωνεί με το σφύριγμα. Τριανταφυλλίδης τώρα θα πάει να πάρει τη θέση του.
δικό του ζευγάρι βολών, ενώ ο Τάγκας επέστρεψε στο μάτς. Με Τάγκα 4,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πήρε ο Σασάς Γιατσιός παίζει και πάλι με τον Σασά. Βγήκε δυναμικά ο Αθανασιάδης, δεν μπορούσε να κλέψει. Αμένει ευκαιρία από τον Τάγκα και τώρα ο Αθανασιάδης αγάπη στην μπάλα να την προστατέψει και αφήνει στον Νικολάου. Ηλίας Νικολάου για 3. Ούτε τώρα θα έρθει το τρίποντο. Ταγκάς Σιάτσιος πάει με χώρα προς τα μέσα. Με τη βοήθεια του απλό θα τελειώσει τη φάση για το 26-42. Νικολάου αφήνει τον Μπελεχάκη. Θανασιάδης στοχεύσει καλά. Βενέτης πήρε την μακρινή πάσα, τελείωσε με έναν από το lay-up και ανεβάζει τον δίκτυ του σκορ στο 26-44. Στο συν 18 πλέον οι escapers, οι οποίοι κυριαρχούν μέχρι στιγμής. Οι Westside προσπαθούν αλλά δεν καταφέρνουν πολλά μέχρι τώρα. Στην γραμμή έστωχο στην πρώτη 27-44. Μέσα και η δεύτερη από τον ίδιο 28-44. Γιατσιος πάσα στην απέναντι γωνία, Γάτος άφησε εξαιρετικά στο Σασά, πάρα πολύ πάρα πολύ όμορφη συνεργασία των δύο. 28-46 όλα τα λεφτά η κίνηση του Γατού. Βρίσκεται εδώ σε έτοιμο καλά τον συμπαίκτη του Μπελεχάκης, θα χάσει. Διορθώνει όμως ο Νικολάου στην συνέχεια και ο Αθανασιάδης θα φτάσει μέχρι το καλά του 30-46. Σταματάει, παίρνει μια γρήγορη εκτέλεση, μπήκε και βγήκε όμως η μπάλα. Νικολάου, 2 και 20 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Πιέστηκε, πάτησε γραμμή τελικά. Παντρευτάκης θα επιστρέψει. Κάνει την θέση του Λευκόπουλου. Γιατσιος Γιατσιος στα αριστερά, παίξε με τον Σασά. Το ρίξε στον Βολόν, δεν θα κάνει καλή εκτέλεση. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Τελευταία 2 λεπτά πλέον στην τρίτη περίοδο. Αντρεφτάκης κάτω στον Αθανασιάδη. Πάει κόντρα στον κάτω. Εκείνος δεν μπορεί να το σταματήσει κανονικά. Θα κάνει το φάουλ και στέλνει έτσι τον αντίπαλό του στις βολές. Θανασιάδης, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που σκοράρει στις τελευταίες φάσεις για τους Westside. Θα βάλει τώρα και την πρώτη βολή, 31-46. Μέσα και η δεύτερη, 32-46. Νιέσνη το μάτς παίρνει την θέση του Γατού.
Σαγκάς. Γιάτσιος βγαίνει ψηλά, ο Νικολάου το περνάει. Βγήκε για την πάσα στον Στρεμιέτς και πήγαν δύο πάνω του. Ο Παπαναθιάδου τελικά πήρε και βρήκε ωραία τον Ηλία Νικολάου στην άλλη πλευρά. Ζητάει φαουλ εκείνος, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Γιάτσιος δεν βιάστηκε. Βενέτης θα πάρει τώρα το σουτ. Καλύτερη θέση ο Θανασιάδης, 1 και 13 ακόμα για το φινάλε της περίοδου. Νίκος Νικολάου, τον Μελεχάκη. Ήρθεσε για τον Αθανασιάδη με βήμα πίσω εκείνο στα σκοράδι και πάλι. 34-46 ο Αθανασιάδης παλεύει με νίκη και μελόδια. Μας και βελτιώσει κάπως την κατάσταση στους γεπεδούχους. Μειώνει τώρα στις 12. Γιάτσιος μας το έξιστε στο σου τριών πόντων. Φανασιάδης και στον Νικολάου. Ηλίας Νικολάου κρατάει. Άρχισε δίπλα στον Νίκο. Φανασιάδης θα πάρει ακόμα ένα σουτ. Αυτή τη φορά δεν καταλήξει σε κάτι καλό. Επίσης 15 δευτερόλεπτα τώρα για τους Escapers. Γυρίζει στην περιφέρεια ο Τάγκας. Ρίξε κίνδυνη η πάσα του. Γιάτσιος θα κερδίσει το φάουλ. 5,2 έχει σταματήσει το ρολόι. Με τον Τσιάτσιο να έχει ευκαιρία για δύο βολές. Τέσσερα, 47. Πάρε την δεύτερη Στρεμιέτς, είναι ψηλότερα. 3 δευτερόλεπτα Βενέτης πήρε την εκτέλεση. Φινάλε. Στην τρίτη περίοδο. Δεν θα μετράγει το καλάθι αν έμπαινε. Του Μπελεχάκη. 34-47. Δείχνει ο πίνακα στο σκορ. Μόλις πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο. 34-47 βρισκόμαστε. Με τους Escapers να παίρνουν και μια διαφορά 18 από τον νωρίτερα στην τρίτη περίοδο. Ωστόσο ο Αθανασιάδης κατάφερε να συμμαζέψει κάπως την απόσταση και πλησίασε την ομάδα του στο μείον 13. Στρεμιέτσι από το πλάι θα ξεκινήσει την πορεία του. Θα πάρει και το σουτ. Θα το βάλει κιόλας για το 34-49. Γαλανόπουλος. Παίξε με τον Αθανασιάδη. Παντρευτάκης για δύο. Μάζεψε ο Τσιάτσιος. Στρεμιέτς έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Θα του φύγει όμως η μπάλα. Θα περάσει εκτός γραμμών. Στη Westside τον Μπελεχάκη να κατεβάζει αυτή τη φορά. Κάνει σταυρωτές. Θα πάρει το δίποντο. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Τριανταφυλλίδης έχει πάρει καλύτερη θέση από τον Τσιάτσιο. Δεν μπόρεσε εκεί κόντρα στον Δεπάστα. Και έχουμε φάουλ στην εξέλιξη της φάσης στον Αθανασιάδη. Τάγκας τον Στρεμιέτνη. Κατοχή είναι για πάλι για τους γαλάζιους. Τσιάτσιος στέκεται από μέση απόσταση, το βάζει. 34-51. Γαλανόπουλος άφησε τον Μπελεχάκη. Ψάχνει βοήθεια, βρήκε τον Αθανασιάδη. Έχει τον Δεπάστα αυτός μπροστά του, τώρα μένει ο Στρεμιέτσι. Άστοχη πρώτη προσπάθεια, έχει και δεύτερη ευκαιρία όμως ο ίδιος θα την εκμεταλλευτεί αυτή. 36-51. Προσέξτε,
βολή. Ένας ο Τσιάτσιος. Μια προσπίση του Γαρινή με το δεξί χέρι, δεν έχω τελειώσει καλά τη φάση. Αλανόπουλος. Για τον Μπελεχάκη. Δίστασε αυτό να πάρει το σούτ καθώς πιέζεται και από τον Τσιάτσιο. Τώρα βρίσκει λίγο χώρο για να συνεργαστεί άψογα με τον Αθανασιάδη. Δεν θα τελειώσει όμως με καλά τη φάση. Δεν βλέπετε για την αντίδραση του Μπελεχάκη. Τώρα γυρνάει στην αμυνά του. Τάγκας. Στέκεται για δύο, δίνει ύψος, δεν τελειώνει καλά. Καταφυλίδης αφήνει στον Γαλανόπουλο. Αναστιάδης. Και ο Μπελεχάκης βρίσκει και πάλι τον Αθανασιάδη. Το ποστάρι τον Δεπάστα αφήνει τελικά έξω από την κορυφή. Το σούτ του Γαλανόπουλου καταλήγει πίσω από το ταβλό. Παραμένει έτσι το 36-51. Ο Μπότς τώρα στο μάτς για τους Escapers. Από την άλλη έχουμε τον Ηλία Νικολάου και πάλι στο παρκέ. Τσιάτσιος. Άσος τον Στρεμιέτσνη. Αμαρκάρι στο σούτ. Όχι καλό. Ο Μπότης ανανεώνει. Πάλι Τσιάτσιος. Τα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Να κάνουν μια γρήγορη επίθεση. Τσιάτσιος θα πάει μέχρι το lay-up. Δεν κατέληξε το σκαλάσιο η μπάλα. Έχει κερδίσει όμως το φάουλο ίδιος. Και τις δύο βολές. Λευκόπουλος. Και πάλι στο μάτς για τους Westside. Εύστοχο στην πρώτη. Νικολάου στον Μπελεχάκη. Λευκόπουλος άρχισε να πάει πάνω το Γαρίνης. Παναστιάδης μάζεσε με κάποιο τρόπο, έφτασε η μπάλα στα χέρια του Μπελεχάκη και αυτό από κοντά δεν θα λαθέψει. 38-53. Τσιάτσιος. Μπελεχάκης κατάφερε να κλέψει. Νικολάου τον βρήκε κιόλας. Μηδιασμός εδώ για τους Westside. Βέβαια για το καλάθι. Πέρε ο Τσιάτσιος. Μόνος εκεί. Ανενόχοντος ο Δεπάστας θα το φτάσει όμως. Λευκόπουλος. Στον Μπελεχάκη. Πάλι Λευκόπουλος. Επόμενος εκεί και εκτός ο Ευρωπαίας πήρε μια δύσκολη ενέργεια. Ούτε ο Τριανταφυλλίδης στη συνέχεια θα μπορέσει να πέτυχει το τίποτο. 2 εναντίον ενός. Μόνο στο Μπελεχάκης πίσω στην άμυνα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Το Μπότης θα τελειώσει τη φάση. Για το 38-55. Ενώ έχουμε και time out. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά του ματς. Η απόσταση είναι μεγάλη ανάμεσα σε Westside και Escapers. 38-55 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Την ευκαιρία να την αυξήσουν κι άλλο τώρα οι γαλάζιοι. Σασάς δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Τριανταφυλλίδης μάζεψε. Ζάψε στον Μπελεχάκη. Πάσανε ο λάθος από τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν έχουν και δυνάμεις τώρα να επιστρέψουν στην αμυνά τους. Τάγκα σε ένα μαρκάρι στο lay-up, θα το χάσει όμως. Κρατάει για να έρθουν στην επίθεση και οι συμπαίκτες του. Για να γίνει μια οργανωμένη επίθεση.
επίθεση. Πάστας, παίρνει και εκτελεί. Μαζεψε ο Αθανασιάδης. 30 Φιλίδης στον Μπελεχάκη. Τρίποντο από εκείνον. Ούτε τώρα φέρει στο καλάθι. Σάκας πέρασε. Ο Πάστας αφήνει έξω. Ένα σούτ από την περιφέρεια του Μπομπότη. Βάλα στα χέρια του Μπελεχάκη, 3.40 ακόμα. Νικολάου αυτό στον Αθανασιάδη βγήκε δυναμικά πάνω του Μπομπότης. Δεν θα μπορέσει να τον σταματήσει. 40-55 πλέον. Πάστας. Αναστιγιάδης, διορθώνει όμως ο Δεπάστας πριν προλάβουν να κλέψουν οι Westside. Πιέζει ο Νικολάου, θα γίνει τελικά το λάθος. Περνάει τώρα το κέντρο ο ίδιος. Αλλά ο Βενέτης βάζει στόπ στην πάσα του. Εμένει σάβει τώρα στο μάτς για τους γηπεδούχους. Ενώ και ο Σιάτσιος θα περάσει το μάτς για τους Escapers. Ανέφερε η μπάλα βρήκε στο πόδι του Βένετη όμως, γι' αυτό θα δούμε επανάληψη. Μενσάουι. Κύριο Νικολάου. Εκτελεί για 3. Airball, Μενσάουι όμως βρισκόταν εκεί. Τα 4 δευτερόλεπτα τώρα ο 30 Φιλίδης, η μπάλα στο σίδερο και πάλι ο Μενσάουι θα μαζέψει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Κατάξει πολύ ψηλά την μπάλα, ο Αθανασιάδης είναι αυτός που την πήρε. Υπάρχει φαουλ σε θέση από τον Σασά. Αυτό στην πρώτη βολή ο Αθανασιάδης παραμένει διαφορά στο σύν 15. Κάνει και την δεύτερη. Τίποτα αυτό το ζευγάρι βολών η Westside. Με το ψιάζει και δείχνει το φόρο τον 30 Φιλίδη. Στην εξέλιξη της φάσης. Ο Μπότς αφήνει στον ψιάζει ξανά. Τάγκας. Θέλει να πλησιάσει. Θα σκοράρει κιόλας 40-57. 2-15 ακόμα. Δύσκολα αλλάζει κάτι στο παιχνίδι και όπως όλα δείχνουν οι Escapers είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν με το δεξί της υποχρέωσης τους στην Summer Development League, θα φτάσουν στην πρώτη τους νίκη. Ευκαιρία για νέο ευθυδιασμό εδώ. Βενέτης αστόχησε, ακολούθησε τη φάση ο Τάκας. Στα 7 δευτερόλεπτα το ρολόι. Σκιάτσιος πάει κατά μέτωπον. 40-59. Δεν απομένει να δούμε ποια θα είναι η τελική διαφορά του παιχνιδιού, ποια θα είναι το τελικό σκορ. Είναι και 35 ακόμα στο ρολόι. Μελεσάκη, είναι άστοχο το τρίποντο του. Και ο Βενέτης. Σκιάτσιος αφήνει στον Τάγκα από την κορυφή ένα τρίποντο. Αναστιάδης τώρα θέλει να τρέξει. Πάει στενασμένα με τον Μπομπότη. Ο ίδιος θα μαζέψει, θα το βάλει με τη δεύτερη. 42-59. Θα στόχος από κοντά ο Βενέτης, τελευταία δευτερόλεπτα στο μάτς. Ακόμα δυνάμεις για γρήγορες επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Νικολάου θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 44-59. Κάνει συμπληρωματική βολή.
και εκτός. Ακόμα 35 δευτερόλεπτα για δικαστικού χαρακτήρα. Λεχάκης ύψωσε. Ελμενισάουι δεν τελειώσει τη φάση. Παναθιάδης όμως θα το κάνει. 46-59 μαζεύουν κάπως τη διαφορά οι γηπεδούχοι. Και αυτό λογικά θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Σάγκας κρατάει, φτάνουμε στο φινάλε. Με τους Escapers να πανηγύριζε την νίκη τους στην πρώτη αγωνιστική της Summer Development League κόντρα στο Westside, 46-59.